5 χρόνια, 6 χρόνια, όταν γίνονταν ένα τυπικό λατρευτική τελετή, είμαστε όλοι γραφικοί. Κοροϊδεύει όλο ο κόσμο. Όταν πήγαμε λοιπόν και είπαμε, εμεί θα ξεκινήσουμε, ο Ξανλάβρη τότε, τότε είμαστε, δουλεύαμε μαζί με το ΙΣΕΕ. Στου χώρου του ΙΣΕΕ, με την ομάδα Αδελφή. Εκεί ήμασταν. Που έχει κάνει επίση πολύ σημαντική δουλειά. Βεβαίω. Όλα αυτά τα χρόνια, τότε θέσαμε ένα στόχο. Ότι εμεί θα πάμε, θα κάνουμε τελετέ και θα σταματήσουν να λένε ότι είμαστε γραφικοί. Και τον πετύχαμε αυτό το στόχο. Κάποια στιγμή βέβαια, μέσα από όλη τη διαδικασία, χωρίσαμε με την έννοια. Για, τράβηξε ο καθένας ένα δρόμο από εδώ, ο καθένας δρόμο από εκεί. Και αυτοί υπάρχουν και συνεχίζουν τα παιδιά. Βεβαίως. Και δουλεύουν και συγκεντρώνονται, κάνουν τις τελετές τους και όλα αυτά. Και εμείς από την άλλη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε κάτι άλλο. Και μακάρι του χρόνου, του αντίχρονου, πάλι από τη Λαύρη να βγουν κάποιοι άλλοι και να συνεχίσουν κάποιοι άλλοι και να πάνε να φτιάξουν ένα άλλο βωμό. Βέβαια, να μεγαλώσει και να μάθουν επιτέλους οι Έλληνες. Το θεωρώ. Να μάθουν επιτέλους, Κώστα μου, οι Έλληνες την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Να γνωρίσουμε τη λατρευτική μας παράδοση. Και το θεωρώ γόνιμο αυτό, Βαγγέλη. Έτσι. Δεν είναι ούτε κακό, ούτε αυτό ότι να φύγεις από εδώ και να πας από εκεί. Δεν ανήκουμε πουθενά. Αν ανήκουμε κάπου, ανήκουμε σε αυτά τα χώματα και σε αυτή τη μητέρα Ελλάδα. Έτσι. Πουθενά δεν ανήκουμε. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες λατρευτικών κοινοτήτων, λατρευτικών ομάδων. Για να ανθρώπων που ασχολούνται με την αρχαία ελληνική θρησκεία, υπάρχουν πολλές και κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Θα τις παρουσιάσουμε γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε την παράδοσή μας. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πρέπει να απλωθεί. Ότι δεν μπορεί, γιατί πολλές φίλες και φίλοι λένε, εντάξει, θέλουμε να μάθουμε και αυτό το κομμάτι. Τι γινόταν εκεί, έτσι, η μυστηριακή παράδοση είναι ένα άλλο κομμάτι. Άλλο, αυτό είναι άλλο, πολύ... δεν το πιάνουμε, εμείς δεν το αγγίζουμε αυτό το κομμάτι. Έτσι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Κάποιοι το αγγίζουν, να δούμε και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όσοι γνωρίζουν να τα πούνε, δεν έτσι, είναι. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση. Βεβαίως, βεβαίως. Να δείξουμε τα βιβλία μας, φίλες και Κώστας Πετρίδης, φίλος μου καλός, παλιός, με πολύ σημαντικό έργο. Από την λατρευτική κοινότητα Λαύρης. Λαύρης. Πάνω στην αρχαία ελληνική θρησκεία και παράδοση. Σωστά. Προτιμώ να λέμε λατρεία. Λατρεία, με διορθώνεις εσύ. Λοιπόν, και βεβαίως όπως είπαμε, νέα παιδιά. Αυτό που λείπει. Θα παρουσιάσουμε και άλλα νέα παιδιά από άλλες ομάδες που ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα. Διότι στον ελληνικό χώρο το λατρευτικό είναι ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Υπάρχει το διαδίκτυο με νεότατα παιδιά που κάνουν δουλειά. Θεατρικές ομάδες. Θεατρικές ομάδες. Ομάδες που ασχολούνται με ερευνητικές. Ερευνητικές. Που γυρίζουν προφορές. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν ένα επίστευτο πεδίο αλλαγής των δεδομένων στον ελληνικό χώρο. Ο Έλληνας ξύπνησε. Πρέπει επιτέλους να βρεθούμε. Έτσι. Πρέπει να βρεθούμε, πρέπει να συμφωνήσουμε, πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία που κάποιοι εντέχνως, χωρίς να πάμε παραπάνω και να πούμε περισσότερα, δημιούργησαν κάποια στιγμή, μπήκανε κάποιοι μέσα στο χώρο μας, οι οποίοι δεν είχαν προσφέρει και τίποτα, ήταν άγνωστοι. Και άρχισαν να τορπιλίζουν τον ελληνικό χώρο. Τους πήραμε χαμπάρι. Κάποιος από αυτούς θα τους δείτε και στη σελίδα στο. Μπείτε στο ηχορκόσμος. Από πάνω, Μπείτε www.ηχορκόσμος.gr. Μπείτε μέσα και θα δείτε κάποιους κύριους από αυτούς. Πώς το παίζουνε. Τους καταγγέλλω επώνυμα. Και να βγούνε και να μου μιλήσουν και να τους βγάλω και σε εδώ. Να έρθουνε και εδώ για να τους κάνω να τους ξεφτυλίσω μπροστά στα μάτια σας. Για να δείτε πώς έχουν διεισδύσει. Γιατί εγώ συμβιβασμούς δεν κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω μάθει να κάνω συμβιβασμούς. Ούτε διπλωματικές κινήσεις. Πολιτικός δεν είμαι. Εντάξει. Ας το κρατήσουν άλλο αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχω να πω το λέω στα ίσα. Θα τους ξεμπροστιάζω από εδώ και στο εξής όλους αυτούς που δεν έχουν σταγόνα ελληνικού ενδιαφέροντος μέσα στο αίμα τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει για την Ελλάδα και τις ελληνικές αξίες. Δεν έχουν καμία μα καμία διάθεση να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν έχουν σχέση με το χώρο μας και έχουν βγει τώρα τελευταία κάποια. Όταν μιλώ τελευταία, λέω τα 2-3 τελευταία χρόνια. Χρονάκια είναι κάποιοι, έτσι. Οι οποίοι είναι περίεργοι. Οι οποίοι, Κώστα, δεν θέλω να πάρεις θέση σε αυτό, την παίρνω εγώ μόνος μου. Έτσι. Τους περιμένω, τους ξεμπροστιάζω. Ήδη έβγαλα μια τέτοια ομάδα έξω. Οι οποίοι γυρνάνε και λένε κάποια πράγματα μέσα απίστευτα, σπέρνοντας τη διχόνοια. Και σπέρνοντας τη διχόνοια πρόσεξε, σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει στον ελληνικό χώρο. Και είναι το πονηρό. Δηλαδή, σε άτομα που έχουν προσφέρει, που μπορώ εγώ ακόμα να έχω διαφωνήσει και με κάποιους από αυτά τα άτομα, οι οποίοι όμως έχουν προσφέρει ένα τεράστιο έργο και αυτοί. Όλοι προσφέρουν. Και βγαίνουν τώρα κάποια που δεν τους ξέρουν πουθενά, καλύπτουν πίσω από την ανωνυμία του ίντερνετ και αρχίζουν και πατάνε τορπίλες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από την αντίθεση, πάμε στη σύνθεση, πάμε στην οργάνωση μας. Λοιπόν, ομάδες λοιπόν δημιουργούνται σοβαρές παντού. Και άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται
από ενέργεια και από δραστηριότητα. Που κάνουν πράγματα. Και αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση εδώ, θέλω να πω το εξής. Όχι, μισό λεπτό εκεί, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει. Διότι συμβαίνει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλύπτονται πίσω από τον τίτλο Έλληνας και Ελληνικό. Έτσι, καλύπτονται και μπορούν να πετάξουν όσοι λάσπη θέλουν. Και μπαρούφα παράλληλα. Και μπαρούφα και αρβίλα. Και κάποιος να τους ξεμπροστιάσουμε, να τους βγάλουμε μπροστά, να τους καταλάβουμε ποιοι είναι, να τους καταλάβουν όλοι. Μπαρούφες, ανοησίες, βλακίες απίθμενες. Και αυτοί βγαίνουν προς τα έξω λοιπόν. Και τι νομίζουν, ότι θα τους λυπηθώ εγώ, ότι θα τους λυπηθεί ο κόσμος. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να οργανωθούμε. Εγώ σας δηλώνω απερίφραστα, ξεκάθαρα, ότι θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Θα τους βγάλω και θα ντρέπονται να βγουν έξω. Θα ντρέπονται, αλλά δεν έχουν και πρόσωπο. Θα ντρέπονται τέλος πάντων να γράψουν και στο ίντερνετ. Γιατί στο διαδίκτυο είναι που γίνεται η μεγάλη ζημιά. Εγώ τους υπόσχομαι θα τους λιώσω. Μαϊμούδες Έλληνες τους αποκαλώ, Ελληνομαϊμούδες. Μιλάω για ιουδεοχριστιανική προπαγάνδα στο διαδίκτυο. Μπείτε να δείτε www.ehorcosmos.gr. Δείτε τι γράφουν στις σελίδες τους και βγάλετε μόνοι σας τις συμπεράσματά σας. Όχι επειδή σας το λέω εγώ. Μπείτε να δείτε μόνοι σας τι γράφουν στις σελίδες τους. Ότι ο Ιάσονας ήταν ο Ιησούς. Και βέβαια λένε εμείς είμαστε υπέρ της αρχαίας Ελλάδος και δεχόμαστε αρχαία Ελλάδα και οι κακοί χριστιανοί και... Αλλά ο Ιάσονας ήταν ο Ιησούς και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, όχι, αυτούς θα τους ξεμπροστιάσουμε. Αυτούς θα τους ξεμπροστιάσουμε. Συγγνώμη, γιατί θα ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Λοιπόν, Κώστα, συγγνώμη που σε διέκοψα, ήταν απαραίτητο όμως να τα πούμε αυτά. Σ' ακούω. Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που βλέπω ότι αλλάζει είναι η αλλαγή νοοτροπία. Δηλαδή, σταματάμε να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι και κοιτάμε τι είμαστε εμείς. Θέλουμε να διδάξουμε και να δείξουμε ελληνικό ήθος, ελληνικό τρόπο σκέψης, ελληνικό τρόπο ζωής στην πράξη, στο διατάφτα. Θα ζούμε και θα εφαρμόζουμε όλα αυτά εμείς κάθε μέρα, στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Και τότε, περνώντας με τον καιρό, ο κόσμος βλέπει, έχει μέτρο σύγκρισης, αντιλαμβάνεται και μπορεί και κρίνει. Ποιο είναι το καλύτερο από το χειρότερο. Διαφορετικά, αν δεν δράσεις εσύ ο ίδιος, αν δεν είσαι εσύ ο ίδιος το παράδειγμα για όλα αυτά που ευαγγελίζεσαι, τότε είναι ένα σαθρό οικοδόμημα και γι' αυτό πάντα γινόταν μια κίνηση και μετά έπεφτε. Γιατί ο κινηματίας δεν δρούσε σύμφωνα με αυτά που έλεγε. Είναι απλά τα πράγματα. Κώστα μου, δυστυχώς περνάει ο χρόνος. Βεβαίως. Αύριο έχω μια πολύ σημαντική ομιλία, θέλω να έρθεις. Άμα βρεις τον χρόνο. Έχω μια σημαντική Ακαδημία 88, φίλες και φίλοι, να το πούμε και τώρα. Ακαδημίας 88, γιατί αύριο είναι μια μέρα ξεχωριστή το Σάββατο. Ναι. Κώστα μου, ο χρόνος περνάει. Θέλω να τα ξαναπούμε. Και βεβαίως θα παρουσιαστείτε. Θέλω να έχουμε μια παρουσίαση της λατρευτικής κοινότητος Λαύρης στην αίθουσα εκδηλώσεών μας. Ναι, είναι κάτι που το επιθυμούμε και εμείς αυτό. Θέλω να βρεθείτε για να δώσετε και απαντήσεις. Γιατί το ελληνικό είναι ανοιχτό, δεν είναι κρυπτό. Πλά τα που λέμε όλα. Έτσι, θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία να είναι ερώτηση περισσότερο. Να είναι ερωτήσεις. Να ρωτάνε οι φίλες και οι φίλοι λοιπόν. Γιατί αυτό είναι και αυτό που τόσα χρόνια και εγώ κάνω. Θέλω να επικοινωνώ με τον κόσμο. Θέλω να με ρωτάνε, να συμμετέχω, να μαθαίνω. Γιατί έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και το λέω δημοσίως και ειλικρινέστατα. Φίλες και φίλοι, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από εσάς και σας ευχαριστώ. Διότι ερχόμενοι σε επαφή μου δίνετε τέτοιες πληροφορίες πολλές φορές, τις οποίες δεν τις γνωρίζω. Και οι οποίες μου βάζουν και το μυαλό μου σε. Γιατί αυτό έχει συζήτηση, αυτό έχει ο διάλογος ο ελληνικός. Ανοίγει το μυαλό μας. Γι' αυτό πρέπει να γνωριζόμαστε, πρέπει να βιώνουμε καταστάσεις μαζί. Κώστα μου, ένα τελευταίο. Ψυχή και αθανασία κατά την ελληνική σκέψη. Πες μου, ειδωλολάτρες οι Έλληνες. Δεν νομίζω. Άθεοι οι Έλληνες. Με κανέναν τρόπο. Αν ήταν άθεοι, θα είχαν τα νησιά των Μακάρων, θα είχαν τα Ελλήσια παιδεία, θα είχαν τον Άδη. Είναι δυνατό. Στο λέω αυτό γιατί ξέρεις, δυστυχώς αυτή η άθλια προπαγάνδα θέλει τους Έλληνες, όταν λες εγώ πιστεύω στους θεούς μας, στους προγόνους μας, στην πατρίδα μου και δεν πιστεύω στα εισαγόμενα προϊόντα. Συγγνώμη που απιστέψετε οι άλλοι. Εγώ δεν πιστεύω γιατί έχω καταλάβει κάποια πράγματα που μου έχουν κάνει και έχω αλλάξει άποψη. Σου λένε είσαι άθεος. Δικαίωμα και του αθέου βεβαίως να είναι άθεος, γιατί και ο άθεος